Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε την εφαρμογή Animaker με την οποία μπορείτε να φτιάχνετε animation και video animation. Είναι μια εφαρμογή φτιαγμένη για τον αρχάριο χρήστη και όχι δηλαδή τον εξειδικευμένο σχεδιαστή και επαγγελματία. Να δούμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά του, τι μπορείτε να κάνετε με αυτό. Να κάνετε δηλαδή βίντεο με με χαρακτήρες, με αντικείμενα τα οποία θα κινούνται με διάφορους τρόπους. Μπορείτε να φτιάξετε χαρακτήρες δικούς σας, συνδυάζοντας διάφορες ιδιότητες. Στους χαρακτήρες μπορούμε να έχουμε και εκφράσεις προσώπου ή ακόμα και να τους δίνουμε ομιλία. Και μα δίνει τη δυνατότητα με τη λειτουργία της Smart Move να φτιάχνουμε πιο πολύπλοκα animation. Και άλλα πολλά. Μπορείτε να κάνετε και βασική επεξεργασία βίντεο, βίντεο παρουσιάσεις και διάφορα άλλα. Αν εδώ στο pricing για τη δωρεάν έκδοση προσφέρει σχετικά αρκετά σε σύγκριση με άλλες εφαρμογές του είδους μας δίνει τη δυνατότητα να κατεβάζουμε πέντε βίντεο το μήνα. Μπορούμε να φτιάχνουμε όσα θέλουμε νομίζω, αλλά να κάνουμε λήψη μέχρι πέντε. Φυσικά όλα τα βίντεο θα έχουν το υδατογράφημα, το watermark της εταιρεία. Ένα πολύ καλό που μας δίνει, μας δίνει ποιότητα high definition και στη δωρεάν έκδοση. Μπορούμε να έχουμε μέχρι δύο χαρακτήρες να φτιάξουμε δικούς μας, αλλά υπάρχουν και κάποιοι έτοιμοι χαρακτήρες που μας δίνονται, κάποια μουσικά κομμάτια μας δίνονται έτοιμα και έχουμε και αρκετό χώρο, νομίζω κάπου είχα δει, για να ανεβάζουμε δικές μας εικόνες ή και άλλα γραφικά. 2 GB μας δίνει για να ανεβάζουμε δικά μας στοιχεία. Μπορείτε να κάνετε sign-up εγγραφή με Google, Facebook ή κανονικά. Εγώ θα κάνω λοιπόν σύνδεση τώρα με το δικό μου λογαριασμό. Και αφού συνδεθώ είμαι στο dashboard, το κεντρικό κεντρική οθόνη της εφαρμογής. Από εδώ μπορώ να δημιουργήσω, βλέπω τα άλλα project που έχω φτιάξει και κάποια πρότυπα τα οποία μπορώ να διαλέξω για να φτιάξω. Θα δημιουργήσω λοιπόν από το Create εδώ πάνω ένα βίντεο και θα διαλέξω Blank να ξεκινήσω δηλαδή από την αρχή και όχι με κάποιο template γιατί πιστεύω έτσι είναι καλύτερα στην αρχή να ξεκινήσουμε για να καταλάβουμε καλύτερα τι γίνεται. Αν ξεκινήσουμε με ένα template πιστεύω πιο πολύ θα μπερδευτούμε παρά θα μάθουμε την εφαρμογή γιατί είναι και μια εφαρμογή η οποία θέλει κάποιο χρόνο αν και απευθύνεται σε αρχάριους, έχει πολλές λειτουργίες και αυτό μπορεί να μπερδέψει κάποιον στην αρχή. Είμαστε λοιπόν στην κεντρική οθόνη που σχεδιάζουμε πια τα animation και τα βίντεο μας. Εδώ στο άσπρο μέρος είναι η σκηνή όπου τοποθετούμε τα διάφορα αντικείμενα. Και εδώ αριστερά διαλέγουμε τους διάφορους τύπους αντικειμένων. Ας βάλουμε για παράδειγμα έναν χαρακτήρα εδώ στη σκηνή. Είναι ένα αντικείμενο. Δεξιά εμφανίζονται κάποιες ιδιότητες που έχει κάθε αντικείμενο, όπως και εδώ κάποιες εντολές. Μπορώ να μετακινήσω εδώ με το χέρι ή με τις λαβές εδώ να μικρύνω τις διαστάσεις του αντικειμένου. Για να βάλουμε όμως να επιλέξω τώρα τη σκηνή. Βλέπετε τώρα έχω επιλέξει τη σκηνή. Κάπου εδώ να βάλω κάποιο background. Μπορώ από εδώ από τα backgrounds να βάλω διάφορες εικόνες ή και video background. Ή από εδώ κάτω μπορώ να αλλάξω το χρώμα. Θέλω να έχω σκέτο χρώμα με το μολυβάκι να βάλω ένα χρώμα. και αν ξαναεπιλέξω τη σκηνή μπορώ να έχω και διαβάθμιση χρωμάτων, να έχω δηλαδή δύο χρώματα όπως βλέπετε εδώ ή να σβήσω αυτό το χρώμα. Αλλά καλύτερα να βάλω ένα background, εδώ έχει διάφορες κατηγορίες, ας πάω στο office, να βάλω π.χ. αυτό εδώ, κάνοντας κλικ μπαίνει αυτόματα το background. Μπορώ να βάλω και κάποια Αντικείμενα, έχει σχήματα, άλλα αντικείμενα, ας βάλω πάλι από το Office ένα γραφείο που θέλω να βρω, ή θέλω... ένα έπιπλο καλύτερα, εδώ στα έπιπλα, όσα έχουν αυτό το αστεράκι, το κίτρινο σημαίνει είναι στο premium έκδοση, ας βάλω λοιπόν αυτό εδώ, Και όταν βάζω λοιπόν ένα αντικείμενο μπορώ να το τοποθετήσω όπου ακριβώς θέλω και αν θέλω να, να αλλάξω όμως την σειρά τους, δηλαδή να φέρω αυτό το χαρακτήρα μπροστά από το τραπέζι θα πρέπει να τον επιλέξω με δεξί κλικ να κάνω το Bring to Front. Βλέπετε και το ίδιο αν θέλω να κάνω το ανάποδο Move to Back. Μπορώ, έχω να βάλω και κείμενο και απλό κείμενο εδώ που βλέπετε ή κείμενο με κάποια εφέ, πιο εντυπωσιάκο κείμενο. Ας βάλω ένα απλό κείμενο, ένα heading. Μπορώ να το μετακινήσω. Βλέπουμε εδώ δεξιά τις διάφορες ιδιότητες που έχω και το κείμενο. Γραμματοσυρά, έντονη γραφή και κάποια εφέ. Ας γράψω κάτι λοιπόν αν πάω να γράψω στα ελληνικά θα δούμε ότι αν δείτε ότι δεν γράφει θα πρέπει να αλλάξετε γραμματοσυρά για να δούμε λοιπόν πριν δεν μου γραφέ με το Chrome είχα ένα θέμα αλλά εδώ βλέπω ότι όλες οι γραμματοσυρές τέλος πάντων αν δείτε ότι δεν γράφει στα ελληνικά δεν εμφανίζεται κάτι επιλέξτε τις σίγουρες γραμματοσυρές όπως είναι η Lato, η Open Sans. Ας βάλω λοιπόν την Open Sans που είναι η Sans είναι κάποιες γραμματοσύρες που είναι Διεθνής. ας γράψω λοιπόν ένα κείμενο να του αλλάξω το χρώμα κάτι πιο έτσι να του βάλω και έντονη γραφή Έχω τα background, είδαμε πριν που βάλαμε. Εδώ έχει να βάλω κάποια εικόνα. Μπορώ να ψάξω ή από αυτές που μου δίνει. Ας βάλω έτσι αυτή την εικόνα απλά για να δείξουμε. Θα τη μικρύνω λοιπόν εγώ Θα και τη βάλω κάπου εδώ στη γωνία και το κείμενο εδώ. Και έχει και ολόκληρα βίντεο που μπορούμε να βάλουμε αλλά αν βάλουμε ένα βίντεο θα αντικαταστήσει το background οπότε θα κάνω ανέρεση από εδώ πάνω το κουμπάκι βλέπετε ανέρεση πολύ χρήσιμο γενικά σαν λειτουργία το άλλο που έχω είναι να βάλω και μουσική για να δούμε λοιπόν μουσική εδώ έχει κάποια επιλεγμένα κομμάτια μουσικής μπορώ να βάλω. Ας προσθέσω λοιπόν αυτό. Κάποια ειδικά εφέ μπορείτε να βάλετε ολόκληρε εικόνες με ειδικά εφέ. Όπως εδώ οι φυσαλίδες. Ας το βγάλω όμως τώρα καλύτερα. Και επίσης μπορούμε να ανεβάσουμε αρχεία. Κάποια αρχεία εικόνες ή βίντεο ή και ήχους. Ας ανεβάσω λοιπόν ένα αρχείο να δούμε. Όχι φάκελο, ναι, upload. Να κάνω upload και να ανεβάσω μια εικόνα, ένα γραφικό. Ένα απλό εικονίδιο που θέλω για παράδειγμα. Και να το σύρω μέσα εδώ, να δούμε... Να το μικρύνω όμως λίγο, Ας το βάλω εδώ, δεν έχει κάποιο νόημα τώρα, αλλά δείχνουμε ότι μπορούμε να ανεβάσουμε και δικά μας εικονίδια εικόνες. Πολύ σημαντικό αυτό που μας το επιτρέπει. Και μας δίνει 2 GB χώρο από ό,τι είδαμε πριν. Εδώ λέει 25, αλλά αυτό νομίζω δεν ισχύει. Ωραία. Και αυτά πάνω κάτω με το τι μπορούμε να προσθέσουμε. Και τώρα για να δούμε τι κάναμε με το κουμπάκι αυτό παίζουμε την τρέχουσα σκηνή. Έχουμε τώρα κάνει μία σκηνή στο δικό μας παράδειγμα. Θα δούμε μετά ότι μπορούμε να φτιάχνουμε πιο πολύπλοκα βίντεο <Κι> με πολλές διαφορετικές σκηνές. Και με το κουμπάκι αυτό παίζουμε το βίντεο από το σημείο που είναι η κεφαλή. Βλέπετε εδώ πέρα η κεφαλή που είναι εδώ. Ας επιλέξω το background. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ τώρα εμφανίζεται η χρονογραμμή με τα 10 δευτερόλεπτα που διαρκεί αυτή η σκηνή. Είμαι δηλαδή στη χρονογραμμή του βίντεο όπως είναι και εδώ επιλεγμένο. Υπάρχει όμως η χρονογραμμή των αντικειμένων, αυτή εδώ που φαίνονται τα διάφορα αντικείμενα που έχω βάλει. Τώρα έχει καλύψει το ένα το άλλο. Και υπάρχει και η χρονογραμμή τη κάμερα. Αυτό είναι ένα πιο προχωρημένη λειτουργία. Εμεί θα δουλεύουμε κυρίω με τη χρονογραμμή του βίντεο. Για παράδειγμα, μπορώ να μικρύνω αν θέλω τη διάρκεια της σκηνή μου να είναι στα 8 δευτερόλεπτα. Και εδώ κάτω, με αυτή την μπάρα, μπορώ να μετακινούμε να μικρύνω και τον ήχο αν θέλω. Κάπως έτσι. Για να δούμε λίγο με τα αντικείμενα, ας επιλέξουμε ας πούμε το κείμενο εδώ. Τώρα που το έχω επιλέξει, βλέπετε κάτω είμαι στην χρονογραμμή του συγκεκριμένου αντικειμένου. Βλέπετε είναι μοβ για όλη τη διάρκεια που θα παίζει η σκηνή. Μπορώ όμως να, να το ξαναεπιλέξω, αν θέλω να εμφανίζεται για παράδειγμα στο τρίτο δευτερόλεπτο ή πιο μετά από εδώ αριστερά θα το σύρω λίγο από την άκρη και να κλείσω λίγο τον ήχο να μην μας ενοχλεί εδώ λοιπόν θα κλείσω λίγο θα καμιλώσω τον ήχο Τώρα, αν παίξω λοιπόν τη σκηνή από την αρχή με το κουμπί αυτό, θα δούμε ότι το κείμενο θα εμφανιστεί κάπου εδώ. Και έτσι ελέγχω το βασικό animation, πώς, πότε εμφανίζω ένα αντικείμενο, πότε το εξεφανίζω. Το ίδιο μπορώ να κάνω και με, τους, με τα, όλα τα αντικείμενα που βάζω και με το τραπέζι και με το χαρακτήρα. Στου χαρακτήρες έχουμε διάφορα άλλα πράγματα, θα το δούμε και σε άλλο βίντεο, ας κάνουμε τώρα κάτι απλό, τα λεγόμενα actions μπορεί να, από να είναι ένα στατικός χαρακτήρας θα του δώσουμε μια δράση, ας διαλέξουμε λοιπόν αυτήν εδώ, κάνει κάποια κίνηση δηλαδή ο χαρακτήρας, Ωραία, δείξαμε λοιπόν τα βασικά πώς βάζουμε αντικείμενα στη σκηνή το ένα πολύ βασικό animation για, την, για κάποιο αντικείμενο πώς το κάνουμε να διαρκεί όσο θέλουμε και να, να δείξουμε και τα εφέ που μπορεί να έχει κάθε animation αρχής και τέλους όπως αυτό εδώ το κείμενο με το κουμπάκι εδώ ή αν το επιλέξω έχει εδώ το Enter Effect, ας το βάλουμε λοιπόν ένα εφέ εφάνισης, ας πούμε Pop-up Left. Βλέπετε τώρα εφανίστηκε εδώ το εφέ, για να δούμε τι γίνεται. Το παίζω όχι από την αρχή αλλά λίγο πριν. Ωραία. Και ας πάω λοιπόν εδώ που είναι το κείμενό μου, και εδώ ελέγχω τη διάρκεια του εφέ αν θέλω να γίνεται γρήγορα ή αργά, πιο αργά και τον ίδιο τρόπο. Μπορώ να προσθέσω εδώ με το βελάκι, είτε με το βελάκι εδώ, ή από το αντικείμενο αυτό το ίδιο να βάλω ένα exit effect. Στο ξανακάνω. Μπορώ να το βάλω και από εδώ, ή από εδώ, ένα με το βελάκι να βάλω ένα. Pop right για παράδειγμα. Και αντίστοιχα εδώ, ελέγχω το χρόνο του. Να δούμε λοιπόν τώρα όλη τη σκηνή από την αρχή. Άρα πατάω αυτό το κουμπί τώρα. Ωραία. Δεν είναι κάτι εντυπωσιακό, αλλά έτσι έχουμε μάθει τα πρώτα βασικά για την εφαρμογή γιατί όντω είναι πολλά που θα χρειαστεί να μάθετε, ας σβήσω αυτό το αντικείμενο εδώ, το επιλέγω με διαγραφή, να αριθμίσω λίγο τον ήχο αν θέλω εδώ, αφού επιλέγω τη σκηνή, βλέπετε, ή το video timeline, εδώ στον ήχο, όταν πατήσω μπορώ να το σβήσω, ας αλλάξω την ένταση να είναι πια κανονικά ή στη μέση κάπου, και όταν λοιπόν τελειώσω, ε, αποθηκεύεται αυτόματα η δουλειά μου. Ας το δώσω ένα όνομα το πρώτο animation. Προσέχουμε να είμαστε στο full γιατί στο light είναι μια έκδοση του, μια έκδοση του επεξεργαστή πολύ πιο απλή αλλά έχει πολύ λίγες λειτουργίε. Και αφού τελειώσουμε λοιπόν αποθηκεύεται αυτόματα η εργασία μας. Μπορούμε να κάνουμε μια γενική προεπισκόπηση από εδώ όλο το βίντεο με το κουμπάκι preview. και να κάνουμε δημοσίευση αν θέλουμε στα κοινωνικά δίκτυα ή να κατεβάσουμε το βίντεο σε μορφή βίντεο ή σε μορφή κινούμενης εικόνας αλλά θυμηθείτε έχουμε όριο τα 5, 5 downloads στο μήνα αν θέλω όμως μπορούμε απλά να το διαμοιράσουμε με το share να πάρω το view link εδώ copy και να το δώσω σε άλλους να το δώσω δηλαδή ας δείξουμε λοιπόν εδώ σε μια νέα καρτέλα ανώνυμης περιήγησης. Μπορεί κάποιος με το σύνδεσμο αυτόν να δει το βίντεο κανονικά χωρίς να χρειαστεί να το κατεβάσουμε εμείς και να το στείλουμε. Και εδώ να κάνει full screen αν θέλει. Και έτσι λοιπόν να επιστρέψουμε από εδώ στο dashboard. Θα εμφανιστεί στο My Projects το, αυτό που μόλις κάναμε εδώ, ακόμα δεν εμφανίζεται το thumbnail και μπορώ από εδώ να κάνω επεξεργασία, να το παίξω, να κάνω και από εδώ το sharing, να πάρω δηλαδή το σύνδεσμο για να το δει κάποιο το View Link. Αυτά λοιπόν σαν μια πρώτη εισαγωγή για το Animaker.